Εμένα με λένε Χρήστο Φερεντίνο. Ο Τσίρκο με την Ερέφ. Φερεντίνο Χρήστο. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, αυτά τα ακούς και τα μεταφράζεις αυτόματα. Αυτό μόνο τους μεταφραστείς ανάποδο. Καλώ τα παιδιά. Τι ωραία κοριτσάκια βλέπουμε. Καλά, δεν βλέπετε ότι είναι ένα μικρό παιδί επάνω στη σκηνή. Δεν σέβεστε ούτε αυτό. Τι κάνεις κούκλα μου, πώς είσαι? Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Ευγενία. Πώς τα βρήκες εδώ? Πολύ ωραία. Από πού μας έρχεσαι? Τη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία πόλη. Θα πρέπει να σας πω ότι η Μαριλένα είναι από Θεσσαλονίκη, εκεί μένει, αλλά κατάγεται από το Κιλκής. Και όταν τη ρώτησα, σε περίπτωση που κερδίσει τα χρήματα, τι θα τα κάνει, είπε ότι... Θα κάνω μια φάρμα στο χωριό μου. Μια φάρμα στο χωριό. Πάρα πολύ ωραία. Γεμάτη κουνελάκια. Και τι άλλο? Τον κύριο Ξυλάκη. Και αλογάκια. Και ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι μπορεί να μιλάει και με κουνελάκια και αλογάκια, και όχι μόνο στη γλώσσα τους, αλλά και ανάποδα. Τι είναι αυτό? Λέει δηλαδή... τα πάντα ανάποδα. Αυτό είναι το μεγάλο της ταλέντο, αυτό θα διαγωνιστεί. Ό,τι και να σου πούμε, θα το πεις εσύ ανάποδα ή έχεις ετοιμάσει κάποια πράγματα? Όλα. Θεσσαλονίκη. Η Κινολασέφ. Θεσσαλονίκη. Ξυνάκης. Σικανίψ. Σπίνακης. Πάει. Πάει. Σικανίψ. Μανολίδου. Ουδηλονάμ. Μανολίδου. Μπορείς να πεις και προτάσεις ολόκληρες. Ναι, και πέρα. Ελλάδα έχει ταλέντο. Αν τα λες είχε έχουν Ελλάδα. Ταλέντα έχεις Έλλαδα. Πω από καταπληκτική εγώ. Συγγνώμη, τραγουδάς κιόλας? Ναι. Ανάποδα. Ανάποδα. Ναι. Τι θα μας πεις? Του μικρού βοριά. Α, για να σ' ακούσουμε. Ου Τουρκί μαϊρό, βαλίκα ραπ, ανέμι όλα κι καδέπ. Ήμουν με πιπαλό παρτίφ, έκο τζικάρι θύραπ. Ήτα ηγοτσί του πογρυπνά, είπα γαού μήνε θέπ. Έξε ματά ήταν μνήτο τίκ, ου ψηλό με σε σύνα. Πότε ξεκίνησες, παιδί μου, να μιλάς ανάποδα? 4 χρονών. Και όταν ήσουν μικρή, αντί για ουά, έλεγες αού. Πες μας πώς λέγεται στα ανάποδα, είσαι κούκλα. Εσύ αλκούκ. Εσύ ακούκ. Και πώς λέγεται ανάποδα, περί είσαι θεά? Ηρέπ εσύ αέ. Το καινούριο. Ο κόσμος ο δικός μας πώς σου φαίνεται? Ανάποδος. Πολύ καλή. Σίγουρα ψηφίζω ναι. Εν. Ιάν. Ιάν. Όχι, εν είναι. Το ναι είναι εν. Εν. Εν είναι, παιδιά. Το ναι. Το μικρό ιώτα. Ιώ. Βάζεις τόνους? Ναι. Βάζεις τόνους στο μυαλό σου κανονικά? Αλλά όχι στο σημείο που πρέπει, ας πούμε, ψινάκης, σικάνιψ, σικανίψ, όπου ταιριάζει ο τόνος. Όπου ταιριάζει. Α, μπράβο. Είναι πολύ αυστηρή. Μπράβο, κορίτσι μου. Καταπληκτική. Εν, ψινάκι. Εννοείται, αυτό είναι ταλέντο. Είναι ταλέντο πραγματικά. Το έχεις έμφυτο και μπράβο, κορίτσι μου. Ένα θερμό χαιρετίσμα για τη Μαριλένα μας. Φαντάσου να βρεθεί με την όπιστε.